Σεβασμιότατε, ευαισθημότατοι πατέρες, σεβαστές αρχές, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, με τη χάρη του Αγίου Θεού μας και με τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Κυρίου Κυρίου Ναθαναήλ, ας υποδεχτούμε το νέο έτος με υγεία και αγάπη. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί πάντα με τη φιλανθρωπία σας στηρίζετε το έργο μας. Απευθύνω θερμές ευχαριστίες στο Μητροπολίτη μας, ο οποίος μας δίνει δύναμη και μας καθοδηγεί να επιτελούμε το έργο μας όσο καλύτερα μπορούμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους όσους προσέφεραν τα δώρα τους για τη λαχιοφόρα χωρά, καθώς τον κύριο Τράκα, την οικογένεια Φαναριώτη και την οικογένεια Κασίδο. Τέλος, να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του κυρίου Κουλιά για τη διάθεση της αίθουσας. Ας ξεχυθεί από τα χείλη όλων μας το τραγούδι της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης, της χαράς και να γεμίσει τις καρδιές μας με αγάπη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να έχετε πάντα υγεία και ειρήνη. Σαν την γυναίξηθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεό πρέπον σε δογματίσας την φύση των όντων πετράνωσας τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμίσας βασίλειον ιεράτευμα πατερωσίε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά, όλα τα καλά ο Θεός. Καθίστε παρακαλώ 5 λεπτά. Δεν θα πω εγώ ευχαριστίες γιατί τις είπε η κυρία Πρόεδρος του Στεγαθοδερκού Αδερφότητος. Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ. Με εσάς πρώτο κύριε Δήμαρχε και τους συνεργάτες σας που βρίσκεστε εδώ, τον πανοσιολογικό του εκπρόσωπο του ταξιάρχου και τους αδελφούς μου, τους πατέρες που βρίσκονται εδώ και όλους έναν και μία-μία χωριστά. Θέλω να σας πω μόνο πως αυτό το έθιμο που έχουμε εδώ, δηλαδή η δυνατότητα να ευλογούμε κάθε φορά την Αγία Βασιλόπιτα, όπως γίνεται με όλες τις πρακτικές στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δεν είναι οι γιορτές οι οποίες κατασκευάστηκαν, αλλά γιορτάζουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Έτσι λοιπόν έχουμε την Αγία Βασιλόπιτα, μία-μία για τον καθένα όπως το βλέπετε να το εφαρμόσουμε τα τελευταία 14 χρόνια, γιατί αυτός είναι ο συμβολισμός. Ο Μέγας Βασίλειος που καθιέρωσε αυτή την εορτή, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας που έζησε τον 4ο αιώνα, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος από πολύ όμορφη οικογένεια, ευκατάστατη οικογένεια και ονομαστή. Και ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε, αγαπούσε πολύ τα ελληνικά γράμματα, ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε, τελείωσε όλες τις τότε γνωστές σχολές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μόνο λίγο άφησε τη μουσική, έκανε μόνο θεωρητικά, δεν έκανε πρακτική μουσική γιατί έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Κεσάρια της Καπαδοκίας γιατί τον είχε ανάγκη η τοπική εκκλησία. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος ήταν συμφοιτητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών με τον Ιουλιανό, τον μετέπειτα αυτοκράτορα, τον ονομαζόμενο Αποστάτη ή Παραβάτη, είχε από τότε μία διαμάχη με τον Ιουλιανό, γιατί ο Ιουλιανός ήταν δωδεκαθεριστής και ο Βασίλειος Χριστιανός. Όταν λοιπόν ήταν επίσκοπος στην Κεσάρια, ο Ιουλιανός έπρεπε να κάνει μερικές εκστρατείες εκείνη την περιοχή και περνώντας από την περιοχή όπου ήταν επίσκοπος ο Βασίλειος, του έστειλε ένα μήνυμα και του είπε «Θα πάω και θα κάνω ένα πόλεμο τώρα και όταν γυρίζω θα περάσω από την Κεσάρια και πρόσεξε να έχεις μαζέψει αρκετά χρήματα να μου δώσεις, γιατί αν δεν μου δώσεις χρήματα
θα κάψω την πόλη και θα σκοτώσω τους κατοίκους τους χριστιανούς όλους. Ο Βασίλειος, επειδή ήξερε τον Ιουλιανό πόσο κακός άνθρωπος ήταν, στο κήρυγμα στις εκκλησίες παρακάλεσε τους χριστιανούς να δώσουν ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι μπορεί, και έκανε ο πρώτος στην αρχή, έριξε ένα μικρό σακούλι με τα χρυσά νομίσματα που είχε η επισκοπή του στο καλάθι που μαζευόντουσαν αυτά τα δημαρφή που ήθελε ο αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε ένα ποσό που δεν ήταν ευκαταφρόνητο, δηλαδή ένα σακούλι γεμάτο χρυσαφικά και νομίσματα, το οποίο φύλαξε ο Βασίλειος να το δώσει στον Ιουλιανό όταν ερχόταν για να γλιτώσει τις ζωές των χριστιανών και τα σπίτια τους και την πόλη. Αλλά έγινε το παράδοξο που όταν ο Ιουλιανός γύρισε πίσω, δυσαρεστημένος μάλιστα γιατί έχασε τις μάχες, έπεσε μια πολύ δυνατή μαύρη ομίχλη γύρω από την πόλη σε μεγάλη απόσταση, σε σημείο να μην μπορούν τα άλογα να προχωρήσουν, αλλά ούτε και οι άνθρωποι, και περίμενε εκεί ο στρατός, ο οποίος είχε δυσανασχετήσει γιατί ήταν ήδη ταλαιπωρημένος, πεινασμένος, πληγωμένος, νικημένος, και έτσι αναγκάστηκε ο Ιουλιανός να αλλάξει δρόμο και να μην περάσει από την περιοχή της Κεσάριας, αλλά να φύγει στην Κωνσταντινούπολη από άλλη περιοχή. Έτσι έμειναν λοιπόν τα χρυσά. Βέβαια οι χριστιανοί το θεώρησαν θαύμα, δόξασαν τον Θεό, αλλά ο Βασίλειος είχε το πρόβλημα ότι έπρεπε να μοιράσει αυτά τα χρυσαφικά. Το θέμα ήταν όμως ότι όταν μαζευόντουσαν αυτά, κανείς δεν έπιασε ένα χαρτί και ένα μολύβι να γράψει τι έδινε ο καθένας. Οπότε πώς θα μοιραζόντουσαν αυτά? Σκέφτηκε λοιπόν ο Βασίλειος και είπε: θα βρω εγώ ένα τρόπο. Πήγε στο φούρναρι και του είπε: θέλω να κάνεις τόσα ψωμάκια όσες είναι και οι χριστιανικές οικογένειες που μένουν στην Κεσάρια. Και πριν τα βάλεις στο φούρνο, θα έρθω εγώ να τα δω. Τα ζύμωξε ο φούρναρις, τα έβαλε πάνω στο ξύλο για να, όταν είχαν πια ανέβει. Και πήγε ο Βασίλειος με τους διακόνους που κουβάλαγαν τα χρυσαφικά, έβγαλαν έξω το φούρναρι και οι διάκονοι άνοιγαν το ψωμάκι και ο Βασίλειος έριγνε ένα χρυσαφικό και ένα νόμισμα, ή μόνο ένα χρυσαφικό αν ήταν μεγαλύτερο. Έκλεισαν οι διάκονοι τα ψωμάκια, φώναξαν το φούρναρι, τα φούρνισε και είπε στους διακόνους ο Βασίλειος: θα μείνετε με εδώ μέχρι να βγουν από το φούρνο και να τα φέρετε στην Αρχιεπισκοπή. Έτσι και έγινε. Και την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία εξήγησε ο Βασίλειος ότι στα ψωμάκια υπάρχει ένα χρυσαφικό. Ό,τι τύχει στον καθένα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς η μοιρασιά, γιατί θα γινόταν φασαρία. Και έτσι λοιπόν μοίρασε τα ψωμάκια και λέει η παράδοση πως ο κάθε χριστιανός βρήκε το χρυσαφικό που έδωσε και μερικοί βρήκαν και ένα από τα νομίσματα, τα χρυσά που είχε βάλει μέσα ο Βασίλειος. Αυτό είναι το έθιμο. Δηλαδή αυτό κάνουμε γιατί αυτό έγινε. Δεν το εφήβρε αυτό το έθιμο κάποιος, είναι ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται. Τώρα βέβαια αυτά τα βασιλοπιτάκια, κύριε Αλεξάνδρα, δεν έχουν όλα νόμισμα. Όχι, δεν έχουν. Έχουν ένα νόμισμα, κύριε Δήμαρχε, μόνο. Γιατί βλέπετε, εμείς είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν κινδυνεύουμε, όλα δόξα τω Θεώ είναι καλά. Και βέβαια το νόμισμα αντιστοιχεί σε κάτι πιο πολύτιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ. Θέλω να σας πω να έχετε στο μυαλό σας τον Άγιο Βασίλειο όπως είναι. Δηλαδή ψηλός, νέος, με μαύρα μακριά γένια και με ένα ραβδί που κρατούσε για να διευθύνει εκεί τη δυνατότητα της υπάρξης της βασιλιάδας μιας πόλης που ήταν γύρω από τον κεντρικό ναό και ήταν γεμάτη αυτή η πόλη από ιδρύματα, σχολεία, πτωχοκομεία, λεπροκομεία, νοσοκομεία, πτωχοκομεία, οτιδήποτε μπορεί να χρειαζόταν ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο δικός μας Ορθόδοξος Άγιος Βασίλης, Λεβέντης, και αυτή τη λεβεντιά του Μεγάλου Βασιλείου εύχομαι να έχετε όλοι, και κληρικοί και λαϊκοί, και εσείς κύριε Δήμαρχε και οι συνεργάτες σας και ο στρατός μας και όλοι. Ευχαριστούμε πολύ και το προσωπικό που θα το κουράσουμε λίγο σήμερα. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη που φρόντισε για όλα. Να είστε καλά, ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι.
τον έρωτα σου σβήνω. Σ' αγαπώ, θέλει να γίνω, τι θα γίνω. Λίγο στο δρόμο.
Ελλάδα. Yeah.